Ο Μοχός φιλοξένησε την περασμένη Κυριακή τον Ρούβα στο γήπεδο των Μαλλίων, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες στην φυσική του έδρα για την αλλαγή κλωτάπητα, με τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν με αποφασιστικότητα στο παιχνίδι και να προηγούνται στο σκορ στο 13ο λεπτό. Τότε, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κάτελα, ο Ντελίζ με το κεφάλι έστρωσε στον Ξεκαρδάκη και εκείνος από κοντά σούταρε στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Στην συνέχεια ο Ρούβας είχε τον έλεγχο, ενώ όσες φορές ο Μοχός προσπάθησε να απειλήσει, ο Παπαδάκης κράτησε το 0 στην εστία του. Όλα αυτά ως το 31ο λεπτό, με τον Ξεκαρδάκη μετά τον γκολ να καταγράφει και ασίστ το παιχνίδι, με αποδέκτη να είναι ο Λιδάκης και το 0-2 να καταγράφεται ως σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μοχός στο δεύτερο ημίχρονο δεν κατάφερε να βγάλει ουσιαστική αντίδραση, ενώ σε ένα κρίσιμο σημείο ο Παπαδάκης έκανε σπουδαία απόκρουση, με το 0-2 να παραμένει, παρότι υπήρχε και μεγάλη ευκαιρία με τον Λιδάκη από πλευρά Ρούβα για τρίτο γκολ. Θεωρώ ότι το κλειδί του σημερινού παιχνιδιού ήταν ότι οι ποδοσφαιριστές μου παρουσιάστηκαν απόλυτα συγκεντρωμένοι και στο 100% σε αυτά που είχαμε πει όλη τη βδομάδα στις προπονήσεις. Για μένα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που είχαμε ήταν η σοβαρότητα, ήταν η πειθαρχία, ήταν ότι τα παιδιά έδειξαν απόλυτη συγκέντρωση στο πλάνο που έχουμε σαν ομάδα και αυτό ήταν το κλειδί για να πάρουμε τους 3 βαθμούς.